Βίλερ, ο Στογιάνοβιτς πίσω στον Αγγελή. Δεν σιγούρεψε την πάσα του, κέρδισε η Ομόνια. Γκαρσία μπροστά με τον Ασίς, από πλάγια θέση ο Βάλε. Από κοντά βάζει το 0 με τον Ανδρές Κέμπρη στο 17. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ με τον Μαλτέζο σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των Βραζίλων που ξεκίνησε από το λάθος που έγινε από τον Αγγελή. Ο Ανδρές Κέμπρη από εκείνο το σημείο δεν μπορούσε να φτωχίσει. Ανοίγει το σκορ στο 17. Ο Ανδρές Κέμπρη με το τρίτο εφετινό του γκολ. Δεν ξέρω αν η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά πέρσι στο παιχνίδι των play-off, όταν είχε επικρατήσει η Ομόνια με 2-1, ο Δήμιος τότε το απόλαυνο Σκέμπρη πέτυχε για τα δύο γκολ. Εδώ, από το δυνατό σου του Ασίς, ο Βάλε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα, ο Σκέμπρη είχε πολύ εύκολο έργο για να στοχίσει. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ στο 17. Στους πάγκους πάντως, στους συναδέλφους. Μπορεί. Εντάξει, ο πάγκος της Ομόνιας πετάχτηκε όλος για να πανηγυρίσει το γκολ αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα ο Απόλλωνας ήταν που είχε τις δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκόρ. Η Ομόνια σε αυτή ουσιαστικά την περίπτωση είναι που βρίσκεται.